Τις τραγικές λαογραφικές γιορτές περιμένουν πλέον οι περισσότεροι επαγγελματίες της Ξάνθης προκειμένου να μπει ζεστό χρήμα στο ταμείο τους. Μια περίοδος η οποία πράγματι προσφέρεται για κάλυψη της ζημιάς των προηγούμενων μηνών, αλλά και κατά την οποία δυστυχώς υπάρχουν κάθε χρόνο περιστατικά τα οποία δυσφημούν με τον χειρότερο τρόπο την πόλη της Ξάνθης. Εξάλλου, όλοι μας θυμόμαστε περιπτώσεις όπου λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας τα ξενοδοχεία της πόλης διπλασίαζαν τις τιμές τους, ενώ κάτι αντίστοιχο έκαναν και αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι υπερβολές οπωσδήποτε πλήττουν την εικόνα της Ξάνθης. Και αυτοί οι οποίοι έρχονται και μένουν δυσαρεστημένοι γίνονται οι χειρότεροι πρεσβευτές για τον τουρισμό της πόλης μας. Οφείλουμε δηλαδή όλοι να δείξουμε επαγγελματισμό πάρα πολύ υψηλό, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την πόλη μας όχι μόνο για μια φορά, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον κόσμο που έρχεται για πολλά χρόνια, εάν θέλουμε να αυξήσουμε τον κόσμο που έρχεται, εάν θέλουμε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να βγάλουμε κέρδος. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι προορισμοί οι τουριστικοί λειτουργήσανε σε πολύ σωστές βάσεις. Δηλαδή, σωστές τιμές, σωστές υπηρεσίες, πλουραλισμός προϊόντων, ευγένεια, ποιότητα, όλα αυτά λειτουργούν υπέρ των καταστηματαρχών, υπέρ των επαγγελματιών αυτών οι οποίοι τα προσφέρουν. Μήπως όμως αυτή η κρίση είναι εκείνη που τελικά θα οδηγήσει και κάποιους ανθρώπους στο να πούνε «Ανά, εδώ είναι η ευκαιρία, πλακώσαν 200.000 άνθρωποι, να ας βαρέσουμε 7 ευρώ το καθένα, να οικονομήσουμε τώρα που είναι ευκαιρία». Όποιος το κάνει αυτό γίνεται ξένο σώμα και βγαίνει από την αγορά ο καταναλωτής και ο πελάτης, ιδιαίτερα τώρα με τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχει. Θεωρώ ότι θα βλέπει περισσότερο τους καταλόγους που υπάρχουν έξω από τα καταστήματα και λιγότερο μέσα. Πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν σε σωστές και υγιείς βάσεις με σωστές τιμές δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Αλλά βλάπτονται από τέτοιες συμπεριφορές, διότι ο δυσαρεστημένος πελάτης δεν θα σκεφτεί ότι θα ξαναπάω του χρόνου γιατί υπάρχουν και σωστοί επαγγελματίες. Βεβαίως και βλάπτονται. Γι' αυτό λέμε, πάντοτε προτρέπουμε τον κόσμο, τους επαγγελματίες, να είναι στις σωστές τιμές, ο κόσμος να κάνει έρευνα αγοράς και αφού κάνει έρευνα αγοράς να κατευθυνθεί εκεί που πρέπει να κατευθυνθεί. Από τη μεριά του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης Γιάννης Αλεξιάδης κάνει λόγο για φαινόμενα τα οποία θα εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιτίας κυρίως της ύπαρξης σχεδίου αντιμετώπισής τους, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως ο δυσαρεστημένος πελάτης είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια επιχείρηση. Εφόσον υπάρχουν οι απόκριες και είναι ένα πυροτέχνημα, ουσιαστικά είναι κάποιες μέρες, λίγες, καλές, με πολλή κίνηση και πολύ τουρισμό, θα υπάρχουν αυτά τα θέματα. Οι απόκριες, εφόσον γίνονται για λίγες μέρες και εφόσον θα φέρουν κόσμο πολύ σε λίγες μέρες, αυτά τα φαινόμενα δεν πρόκειται να σταματήσουν. Για να είναι λογικό, κύριε Αλεξιάδη, το δωμάτιο του ξενοδοχείου από 60 να το πηγαίνουμε 130 ή τον καφέ από 3-6 ευρώ. Δεν είναι λογικό. Αλλά δεν υπάρχει και σχέδιο, κατά τη δική μου γνώμη και άποψη, το οποίο θα έχει συνέχεια. Δηλαδή, αν είχαμε κόσμο συνέχεια, δεν θα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Και η απόκριση είναι πλέον μια ευκαιρία και για τους ξενοδόχους να κάνουν αρπαχτή, να το πω έτσι, με την... Δεν είναι σωστό κι αυτό. Δεν είναι καθόλου σωστό. Γιατί οι δυσαρεστημένοι πελάτες, από τη δουλειά μου το ξέρω, ένας δυσαρεστημένος πελάτη σου διώχνει 7. Ένας ευχαριστημένος σου φέρνει έναν. Το θέμα αυτό άλλωστε επανέφερε στην επικαιρότητα πριν λίγες μέρες ο συνεταιρισμός Ταξί Ξάνθης με ανακοίνωσή του, όπου ουσιαστικά απαντούσε στον αντιδήμαρχο Πρασίνη, ο οποίος σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί επιχειρεί να αποδώσει σε εκείνους και τις υπερβολικές χρεώσεις που έχουν στα δρομολόγια που κάνουν την ευθύνη για τη μειωμένη τουριστική κίνηση στη Ξάνθη. Και με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί να απαντάει πως δεν είναι εκείνοι που κατά τις λαογραφικές γιορτές διπλασιάζουν τις τιμές τους, αλλά τα ξενοδοχεία.